Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο από τα Αλόνια στη Σαλόνια, νούμερο 44. Στο σημερινό επεισόδιο κλείνουμε άλλη μια χρονιά, την έκτη νομίζω, η έκτη ή έβδομη. Κάπου εκεί πέρα βρισκόμαστε, στο save μας, σε αυτή την ιστορία μας, σε αυτό που ζούμε κάθε Δευτέρα, κάθε Παρασκευή στη 2.30 ώρα εδώ πέρα στο YouTube. Μαζί, παρέα εσείς από το σπίτι σας, τα σχόλια, εγώ από εδώ, από το δικό μου σπίτι, μέσα από το YouTube. Και όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που ζούμε βρίσκεται κάπου στη μέση αυτό το ταξίδι μας ή μέχρι να πάρουμε Champions League. Σήμερα θα δούμε, το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Χρωστάμε ένα μάτς επαναληπτικό κυπέλου. Αν περάσουμε θα παίξουμε τον Ολυμπιακό στο τελικό κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Δεν έχουμε Ευρώπη. Στο προηγούμενο επεισόδιο, όπως είδατε, αποκλειστήκαμε με τη Λίβερπουλ, η οποία μου έχει μοιράσει πάρα πολύ πόνο φέτος και με έχει κάνει να πονάω όποτε τη βλέπω μπροστά μου στο μάνατζερ. Και δικαίως, έχει ομαδάρα και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι η νέμεσής μου, είναι ο κρυπτονίτης μου, είναι όλα αυτά. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το feedback σας στο προηγούμενο επεισόδιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Μακάρι και σε αυτό το βίντεο να αφήσετε το feedback σας και να είναι εξίσου πάρα πολύ επικοδομητικό. Και φυσικά, παιδιά, μην το ξεχνάτε, κάντε και ένα like στα βίντεο, γιατί γενικά αισθανόμαστε άσχημα που το λέμε στην αρχή των βίντεο μερικές φορές. Αλλά μερικοί το ξεχνάτε, οπότε σας το θυμίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν εκτιμάτε αυτό που κάνουμε, αν εκτιμάτε τη δουλειά μας, αν εκτιμάτε το χρόνο και την ώρα που περνάμε για να γράψουμε αυτό το βίντεο, να το μοντάρουμε, να το ανεβάσουμε κτλ. Μετά που απαντάμε στα σχόλια όσο περισσότερο μπορούμε ο καθένας μας σε όλα τα κανάλια, κάντε ένα like γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως είπα, θα δούμε το μάτς με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε κατευθείαν εκεί πέρα, αλλά πριν πάμε εκεί, θα πάμε να δούμε το χορηγό μας, enemba.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια πάρα πολύ φθηνά. Τσέκαρε κάτω στην περιγραφή που θα βρεις το μεταφρασμένο στα ελληνικά site του enemba, που μπορείς να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θες σε πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Πολύ μεγαλύτερη έκπτωση φυσικά από τα καταστήματα λιανικής, Steam και τα λοιπά που το πουλάνε. Τον κωδικό ουσιαστικά. Τον κωδικό θα πάρεις και στη μεν περίπτωση, τον κωδικό θα πάρεις και στη δε περίπτωση. Απλά στη δε περίπτωση το πάρεις με πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Και φυσικά μην ξεχάσεις να βάλεις τον κωδικό Alex Morak, που θα πάρεις 3% παραπάνω έκπτωση επί της αρχικής, η οποία ουσιαστικά θα σου γλιτώσει την προμήθεια που χρεώνει το site. Όχι το site, η PayPal και οι κάρτες κατά την αγορά σου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βοηθάς και εμένα. Κερδίζεις και εσύ και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να παίξουμε κατευθείαν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για να θυμηθούμε λίγο τι είχε γίνει στον πρώτο αγώνα, δεν τον είχαμε δει μαζί. Είχαμε χάσει 1-0 από τον ΠΑΟΚ με πολύ κακή εμφάνιση. Αν και είχαμε κάνει πολλά σουτ στο τέρμα κτλ., δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Παίζαμε με σχετικά αλλαγές, όχι τελείως βασικούς, όχι τελείως αλλαγές, μισά-μισά τα πράγματα περίπου. Και ο ΠΑΟΚ κατάφερε και μας κέρδισε. Ήταν πριν από ευρωπαϊκό ματς, νομίζω ότι ήταν πριν το ματς με την Liverpool το πρώτο. Οπότε. Κατάφερε, μας κέρδισε και ουσιαστικά πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο θα δούμε το match με τον ΠΑΟΚ. Καλαμάτα ΠΑΟΚ λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, το οποίο θα είναι κατάμεστο. Διαιτητής είναι ο Μιχάλης ο Βοσκάκης. 1.80 είναι ο άσος για εμάς, φαβορί μας δίνουνε. 3 το Χ και 4 το διπλό. Το διπλό είναι μεγαλύτερο από το Χ, διότι θεωρούν οι bookers ότι και με το Χ περνάει ο ΠΑΟΚ, οπότε είναι πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Μάκης ο Χάβος, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα που ήταν και ποδοσφαιριστής για 5 χρόνια, όπως βλέπω εδώ πέρα στο manager. Καλός προπονητής, προσωπικά μου φαίνεται πολύ καλός και αξιόλογος προπονητής για ομάδες έτσι, όχι για τον ΠΑΟΚ βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά στο manager εντάξει, το manager σκέφτεται διαφορετικά. Λοιπόν, θέλουμε την νίκη, θέλουμε την πρόκριση. Να θυμίσω ότι με παραπάνω από 1-0 περνάμε, με 1-0 πάμε παράταση. Και πάμε στα βοηθήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις 11ες για το match. Ναβάρο κατά τα δοκάρια. Ποπόφ δεξιά, Μπεσό, Ματσίμα και Ίτερ οι υπόλοιποι τρεις στην άμυνα. Βασιλιάδης και Λίβιο Μαρτίν στη μεσαία γραμμή. Μπρούνο Ταβάρες δεξιά, τραυματίας ο Ντεκαπεντρί. Αλμάδα δεκάρι, Έζε αριστερά και στην κορυφή ο Γκρίνγκουτ. Στον πάγκο έχουμε Τζολάκι, Λίρατζι, Παουστίνο, Βαΐτσι,
Τζότα, Γιούση και Μάουρι. Λείπει ο Κρίστιαν Πέρες και ο Εντούκου αναγκαστικά, διότι χρειαζόμαστε δύο παίχτες K20 στην 11άδα, στην αποστολή, συγγνώμη, λόγω κυπέλου. Οπότε μπήκε ο Βαΐτσης, μπήκε και ο Μάουρι. Και για τον ΠΑΟΚ έχουμε Σιλβέστη Καρδοδοκάρια, Γιαλαμίδη, Ίγκασον και Βελόνι στην άμυνα. Μάτος, Νομπρέγκα και Καζού μπροστά από αυτούς. Νέβες και Μπερνάρντο αμυντικά χαφ, κεντρικά χαφ. Και στην κορυφή Τσούμπα, Ακπομ, παιχταρά μεγάλη και κολίδιο για τον Μάκη Χάβο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε την πρόκριση, χρειαζόμαστε την νίκη. Πρέπει να παίξουμε πολύ πιο ανταγωνιστικά από το, από το πρώτο παιχνίδι. Εδώ η σέντρα του Αλμάντα διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης ξαναδίνει στον Αλμάντα, ο οποίος έχει χώρο. Περνάει στον Νέζη, ο οποίος θα κάνει το πλασέ, δοκάρι και γκολ 1-0 στο πρώτο λεπτό. Πριν καν συμπληρωθεί βασικά το δεύτερο λεπτό, η ομάδα μας προηγείται με 1-0 στον Νέζη. Πριν καν συμπληρωθούν τα 60 δευτερόλεπτα ουσιαστικά, στα 55 δευτερόλεπτα ο Εμπέρε Έζε κάνει το 1-0 και μας βάζει μπροστά στο σκορ από πάρα πολύ νωρίς. Μας βάζει το κόλπο πρόκρισης από πάρα πολύ νωρίς. Για να δούμε ξανά τώρα από τα αριστερά. Ο Έζε ανεβαίνει. Ανεβαίνει, κόβεται από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Μάτος δίνει στον Τσούμπα Ακπομ. Ο Ακπομ πετάει στον Κολίδιο. Κολίδιο απέναντι στον Ναβάρο. Πολύ γρήγορα ο Ναβάρο βγήκε και του έκλεισε το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν και offside ο Ναβάρο. Ο Κολίδιος, συγγνώμη, όχι ο Ναβάρο, δεν γινόταν να τον offside. Λοιπόν, στο 15 είμαστε. Θα γίνουμε λίγο πιο δημιουργικοί. Χρειαζόμαστε και δεύτερο γκολ για να περάσουμε. Με το 1-0 πάμε παράταση και είναι και το μοναδικό σενάριο παράτασης. Ο Αλμάντα θα δώσει στον Greenwood, ο οποίος ξεχάστηκε από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Κάνει το 2-0. 17ο γκολ για τον Mason Greenwood στη χρονιά. Και μου φάνηκε πάρα πολύ offside. Αλλά μάλλον δεν ήτανε. Λογικά θα δείξει και άλλο βιντεάκι και άλλο replay. Οριακά δεν είναι, βλέπετε το πίσω πόδι του αμυντικού που τον καλύπτει. Πολύ ωραίο, έξυπνο σπάσιμο του τεχνικού offside που προσπάθησε να παίξει εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ από το Mason Greenwood και 2-0. Εξαιρετικό το πρώτο μισάωρο της ομάδας. Θα απαιτήσω περισσότερα όμως. Δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο εκεί, δεν θέλουμε να είμαστε μόνο οριακά στο 2-0, γιατί με το 2-1 ας πούμε περνάει ο ΠΑΟΚ λόγος και του εκτός έδρας γκολ. Στο 45 οδεύουμε, το πρώτο ημίχρονο θα τελειώσει με μια πολύ καλή εμφάνιση, εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Αν συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα, θα περάσουμε στο τελικό. Θα απαιτήσουμε περισσότερα εννοείται. Για να δούμε τώρα, με τον Ίτερ το πλάγιο, δίνει στον Αλμάντα, εκείνο στο Λίβιο Μαρτίνς και ο Ίτερ δίνει στον Έζε, ο Έζε μέσα στην περιοχή γυρνάει την μπάλα παράλληλα, Μπρούνο Ταβάρες 3-0 και νομίζω ότι κάπου εδώ το πράγμα έχει τελειώσει. Η οπαδή του ΠΑΟΚ βλέπετε πίσω από την εστία εκεί πέρα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στεναχωρημένη, δεν το πιστεύουνε ότι η ομάδα τους δεν έχει κατέβει σε αυτό το μάτς. 3-0 από τον Μπρούνο Ταβάρες, ο οποίος έχει σκοράρει ήδη 10 γκολ. Επιτυχημένη κρίνεται η μεταγραφή του από το Δεκέμβρη-Γενάρη που ήρθε. Για να δούμε εδώ πέρα τον Αλμάντα, ο οποίος θα γεμίσει μες στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Ματσίμα, χάνει την μπάλα ο Ματσίμα, αλλά επιμένει εκεί πέρα ο αρχηγός. Αλμάντα στο Βασιλιάδη. Βασιλιάδη στο Ματσίμα. Λίβιο Μαρτίνς. Η μπάλα φτάνει δεξιά στον Μπρούνο Ταβάρες. Εκείνο στον Ποπόφ. Θα βγάλει τη σέντρα ο Ποπόφ. Ο Έζε δίνει στον Αλμάντα. Και η μπάλα εν τέλει περνάει εκτός. Δεν ήταν πάρα πολύ καλό το σουτ. Δεν ήταν εύστοχο το σουτ του Αλμάντα. Η μπάλα πέρασε εκτός. Για να δούμε εδώ πέρα. Στο 67 το 3-0 παραμένει. Βασιλιάδης γυρνάει πίσω στον Μπεσό. Ο Μπεσό ψάχνει με μια ψηλή παλιά τον Έζη, ο οποίος δίνει στον Greenwood. 4-0 από το Mason Greenwood. Η υπόθεση πρόκριση πλέον έχει μετατραπεί σε υπόθεση πάρτι. Το δημοτικό στάδιο παραλίας. Ό,τι καλύτερο για μετά από το ευρωπαϊκό μάτς με την Liverpool. Το να μπορέσουμε. Λοιπόν, θέλω εδώ λίγο. Τώρα μπροστά σας. Δεν μπορώ να το αλλάξω, Είναι αυτό default το sideline, ok. Ήθελα ρε παιδί μου να κάνω λίγο την κάμερα λίγο πιο έτσι, στο replay. Γιατί στην κανονική εξέλιξη του match με βολεύει πάρα πολύ director, γιατί είναι πιο τηλεοπτικό ρε παιδί μου. Δίνει άλλη αίσθηση, έχει και άλλα πλάνα από πάνω, έτσι από πίσω. Έχει παιχνιδιάρικα πλάνα. Αλλά στα replay μου αρέσει η sideline, γιατί βλέπεις και τα offside λίγο καλύτερα και αυτά. Οπότε είναι η standard κάμερα, ρε παιδί μου, ότι το goal το replay θα το δούμε από μια standard οπτική γωνία, όπως και αν έχει προέλθει το goal. Θα γίνει αλλαγή, ο Τζότα θα μπει στη θέση του Ταβάρη, γιατί έχει κουραστεί λιγάκι, δεν υπάρχει λόγος να τον ζωρίσουμε παραπάνω. Στη θέση του Ματσίμα θα μπει ο Φαουστίνο, γιατί και αυτός έχει ψιλοκουραστεί.
Θα δώσουμε και έναν έπαινο στα παιδιά γιατί το αξίζουν, εννοείται. Το 4-0 είναι πανηγυρικό, είναι πρόκριση στον τελικό που θα αντιμετωπίσουμε λογικά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στο 1-1 με τη Λαμία, αλλά δεν έχει, δεν έχει κίνδυνο να αποκλειστεί. Εδώ πέρα παραλίγο ο ΠΑΟΚ να δεχτεί και 5ο γκολ. Είχαμε δοκάριο. Ο Παρίσης τώρα προσπαθεί να βγάλει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην αντεπίθεση, αλλά δεν θα καταφέρει. 2-4 είναι το συνολικό σκορ του Ολυμπιακού. Δεν θα αποκλειστεί με τίποτα. Θα βγάλω και το Βίκτορ Ποπόφ να βάλω το Λίρατζι γιατί ήταν κουρασμένο και είχε και την κίτρινη κάρτα. Θα δώσω άλλον έναν έπαινο και κάπου εδώ το μάτς θα τελειώσει. Θα προκριθούμε στο μεγάλο τελικό όπου θα παίξουμε τον Ολυμπιακό. Να δούμε που θα γίνει ο τελικός. Μπράβο στην ομάδα. Εξαιρετική εμφάνιση. Εξαιρετική νοοτροπία γενικότερα. Μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας δεν χάνουμε εύκολα. Μπορεί εκτός έδρας να χάνουμε, μπορεί από τον ΠΑΟΚ να έχουμε πελατειαστεί αρκετές φορές στο φετινό save, αλλά στα σημαντικά βγαίνει η ομάδα μπροστά, βγαίνουν οι προσωπικότητες μπροστά και το ταλέντο και αυτά μιλάνε και καταφέρνουμε και περνάμε με 4-0. Μπράβο στην ομάδα, συνεχίζουμε. Το όλο αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο Χάβος τον απέλυσαν μετά το μάτς με εμάς. Απέλυσαν τον Χάβο και ανέλαβε προσωρινός ο Παύλο Γκαρσία, εντάξει, κλασικά γιατί είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 20. Τον κράτησαν μόλις 127 ημέρες, οι οποίες αν κρύψουμε τους caretakers είναι ρεκόρ. Τον κράτησαν από Δεκέμβρη, 17 Δεκεμβρίου μέχρι 23 Τετάρτου τώρα δηλαδή. Τον απολύσανε και ψάχνουν τον καινούριο της προπονητή. Μάλλον ήταν πολύ μεγάλος στόχος το κύπελο και δεν τα καταφέρανε και έτσι απολύθηκε ο καημένος και υπάρχει καλά λόγια για αυτόν τον ντομάτς. Λοιπόν, στο τελικό θα παίξουμε τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, θα γίνει στο ΆΚΑ με τυπικά γηπεδούχου σε εμάς. Φυσικά θα έχει πολύ μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο κόσμο ο Ολυμπιακός, αλλά ουσιαστικά είναι ο ανταγωνιστής μας σε αυτό το save έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή με αυτόν έχουμε παλέψει τους περισσότερους τίτλους μας, οπότε θα παίξουμε με τον κύριο ανταγωνιστή μας σε αυτό το save στο ΆΚΑ. Λογικά θα έχουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες φιλάβους εμείς και καμιά 30-40 χιλιάδες Ολυμπιακός. Οπότε θα πάει κάπως έτσι. Μένουν κάποια ματσάκια για το πρωτάθλημα για να τελειώσει και, και τα play-off του πρωταθλήματος. Για να πάμε να παίξουμε μετά τον τελικό. Θα πάω να τα παίξω μόνος μου αυτά τα ματσάκια και θα σας δείξω μετά τα σκορ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια. Ο Θεσπρωτός επέστρεψε την Super League, κέρδισε στα play-off τη Λαμία και έτσι κατάφερε στα μπαράζ να ανέβει με 2-1 συνολικό σκορ, 1-0 μέσα στην εκτός έδρας, μέσα στη Λαμία και 1-1 στην έδρα του, στο Δημοτικό Στάδιο Κέρκυρας παίζει. Ο Θεσπρωτός έχει ιστορία με εμάς, γιατί ανεβήκαμε μαζί ουσιαστικά από τη Γάμα Εθνική μέχρι την Α, το πήραμε σε ρί. Και έτσι από τη Super League 2, ρε παιδί μου, ανεβήκαμε, όχι από τη Super League 2, από την Football League, ανεβήκαμε σε ρί στην Α και τις δύο κατηγορίες. Έπεσε εκείνος πρώτη χρονιά, αλλά ξαναεπέστρεψε με Τραϊανό Δέλα προπονητή. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Όχι, αυτό είναι. Ναι, εδώ. Πώς ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, τερματίσαμε στην πρώτη θέση με 99 πόντους, ούτε καν 100. Σκοράραμε 111 γκολ και δεχτήκαμε 22. Δεύτερη ΑΕΚ, η οποία θα παίξει στα προγραμματικά του Champions League, με 55 γκολ υπέρ, 25 κατά. Ο Ολυμπιακός τρίτος με 70 βαθμούς εν τέλει, δεν τα πήγε καθόλου καλά, με 54 γκολ υπέρ, 33 κατά. Ο Όφη τέταρτος με 66 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πέμπτος με 61 θα παίξει conference. Ο Ολυμπιακός, Όφη και ΠΑΟΚ θα παίξουν conference. Δεν παίζει κάποια ομάδα Europa. Γιατί μένει και το κύπελο να δούμε. Που το κύπελο νομίζω πρέπει να βγάζει Europa. Νομίζω. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είμαστε εμείς που θα το πάρουμε ή ο Ολυμπιακός για να παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa ή έτσι κι αλλιώς θα παίζει ο Ολυμπιακός στο Europa. Νομίζω θα πρέπει να το δώσει, αλλά θα δείξει, θα δείξει. Ο Πανετολικός έκτος με 44 βαθμούς, θα πήγε πάρα πολύ καλά. Στον υποβιβασμό υποβιβάστηκε η Καβάλα με 20 βαθμούς, η Λαμία με 24, έμεινε ο Άρης, η Λάρισα, ο Απόλλωνας, ο Πανιώνιος, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Που ήταν σίγουροι αυτοί, η Λαμία και έπαιξε τα μπαράζ με το Θεσπρωτό και υποβιβάστηκε. Πρώτο σκορ στην κατηγορία ο Κρίστιαν Πέρες με 15 γκολ, δεύτερο ο Έζε με 13, τρίτο ο Ντάριο Φράνκο του Όφη που μου είπατε να τον δω. Ωραίο παιχτάκι είναι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, έχουμε καλύτερους. Με 13 γκολ ο Κολίδιο με 12 που είναι ωραίος, αλλά νομίζω ότι και από αυτόν έχουμε καλύτερους. Και ο Greenwood με 11, πρώτο ασίστ στον Ντεκαμπεντρή, εννοείται κάθε χρόνο είναι πρώτο. Με 10, 9 είχε ο Γιούσης. Γενικότερα ήμασταν η καλύτερη επίθεση. Δεχτήκαμε τα λιγότερα γκολ.
Και πάμε να δούμε λίγο και τα βραβεία που έβγαλε εδώ πέρα. Θα δούμε ότι ο Πέρες πήρε το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Θα του πούμε ένα μπράβο. Είχαμε δύο παίχτες μας στην πρώτη τριάδα. Δύο παίχτες μας στην πρώτη διάδα. Κάναμε το 1-2. Ο Ολίβιο Μαρτίνς, ταλέντο της χρονιάς. K22 μετράει στην Ελλάδα. Νομίζω όχι, K23 μετράει στην Ελλάδα για το ταλέντο της χρονιάς. Με δεύτερο το Ματσίμα και τρίτο τον Κρίστιαν Πέρες. Οπότε όλοι μας οι παίχτες είχαν. Η πρώτη τριάδα ήταν δική μας και πέρσι η πρώτη τριάδα ήταν δική μας και πρόπερσι η πρώτη τριάδα ήταν δική μας και παραπρόπερσι η πρώτη τριάδα ήταν δική μας. Γενικότερα, έτσι κι αλλιώς στηριζόμαστε σε νέους παίχτες, οπότε θεωρητικά μπορέσαμε και μπορούμε και τα παίρνουμε άνετα αυτά τα βραβεία. Ο Ναβάρο βγήκε τερματοφύλακας της χρονιάς, αν και ήρθε μόλις το Γενάρη, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια που ήταν διαθέσιμα, 21 γκολ, δέχθηκε 11 γκολ και έκανε 11 clean sheet. Πολύ καλή επίδοση. Με δεύτερο τον Κνέτ του Πανιωνίου, ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας γενικά, αλλά τον δίνουν, τον αφήνουν ελεύθερο στο 34 του, και τον Ροντόλφο του Πανιωνίου. Δεν τον ξέρω το συγκεκριμένο, καλούλης φαίνεται, τερματοφύλακας της χρονιάς. Στη συνέχεια η 11η της χρονιάς ήταν με Ναβάρο κατά τα δοκάρια, Λίρατζη δεξιά, Ματσίμα και Φαουστίνο στην άμυνα, τα center back, Γιαννούλης αριστερά, Λίβιο Μαρτίνς και Νταμπό στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Κεβέδο τη ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό παιχτάκι αυτός. Βέβαια είναι winger ξεκάθαρο. Γιούσις, δεκάρι, ο Έζη αριστερά και στην κορυφή ο Γκριγουτ. Αυτή ήταν η 11η της χρονιάς. Και εδώ θα δούμε ότι καλύτερος ξένος παίκτης της χρονιάς βγήκε ο Γκράσι του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραίο DLP ο συγκεκριμένος. Με δεύτερο τον Γκριγουτ και τρίτο τον Νταμπό. Και Έλληνας παίκτης της χρονιάς, ο Ντουρμισάη του Όφη, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές. Με δεύτερο τον Κουρμπέλι και τρίτο τον Λιάβα. Να δούμε λίγο και τον Κουρμπέλι εδώ πέρα, στον Παναθηναϊκό, 31 χρονών έφτασε. Και Γιώργος Λιάβας στα 24 του, καλός, αλλά ο Λίρατζης είναι καλύτερος. Το δικό μου save ο Λίρατζης είναι το καλύτερος Έλληνας δεξής μπακ αυτή τη στιγμή, καλύτερος από το Βαγιανίδη. Γενικά ο Λίρατζης έχει και καλύτερο potential το Βαγιανίδη, να ξέρετε. Σίγουρα καλύτερο current και το potential μπορεί να είναι ίδιο, αλλά επειδή το current είναι ήδη πιο μεγάλο, μπορεί να γίνει καλύτερος. Βέβαια από save σε save είναι ξεχωριστό, έτσι, και κάθε φορά γίνεται κάποιος και καλύτερος από τους δύο. Τώρα, στη συνέχεια έχουμε μπροστά μας το match με τον Ολυμπιακό για τον τελικό του κυπέλλου στο ΆΚΑ, το οποίο και θα πάμε να δούμε. Καλαμάδα Ολυμπιακός λοιπόν στο ΆΚΑ, στο οποίο θα είναι κατάμεστο, θα είναι γεμάτο το κήπεδο, δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό στην Ελλάδα γενικά. Βέβαια, αν δεν μπορείς να το οργανώσεις ένα τελικό Καλαμάδα Ολυμπιακός, καλύτερα να μην κάνεις καθόλου ποδόσφαιρο. Άποψή μου. Λοιπόν, 1.80 φαβορί μας δίνουν στον Άσο, 3 το Χ και 4 το διπλό. Στα 16 μάτς που έχουμε παίξει με τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια στο save αυτό, έχουμε 14 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Προπονητής, η οποία ισοπαλία και ήττα είναι πρώτο μάτς που παίξαμε γενικά ήττα, δεύτερο μάτς που παίξαμε ισοπαλία και από εκεί και πέρα μόνο νίκες. Προπονητής του Ολυμπιακού εννοείται ότι είναι ο Βιερίνια, το είχαμε δείξει στο προηγούμενο επεισόδιο, με αγαπημένο σύλλογο τον Ολυμπιακό πλέον σαν προπονητής, γίνονται και αυτά. Ο Γιώργος ο Σταυρουλάκης είναι διαιτητής, δεν το ξέρω το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια. Πάμε, θέλουμε να πάρουμε το τίτλο, θέλουμε να κάνουμε το double, αυτός είναι ο στόχος μας κάθε χρόνια, να πάρουμε και το τρίτο συνεχόμενο double, τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα πήραμε, τρίτο συνεχόμενο κύπελο και τρίτο συνεχόμενο double αντίστοιχα. Πάμε στα ποδητήρια να ανακοινώσουμε την 11η και τα λέμε στο αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις 11ες. Ναβάρο κατά τα δοκάρια, Ποπόβ δεξιά, Μπεσό και Ματσίμα το δίδυμο στην άμυνα, Ίτερ αριστερό μπακ, Νταμπό και Λίβιο Μαρτίν στη μεσαία γραμμή, 15 δεξιά, επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό και τον τραυματισμό του, Αλμάδα δεκάρι, Ταβάρες αριστερά και στην κορυφή ο Γκρίγουτ. Γιατί Ταβάρες αριστερά, γιατί 15, γιατί Ζώτα είναι τραυματίας και ο Έζε τραυματίστηκε. Οπότε δεν θα του έχουμε και κανέναν του δύο. Στον πάγκο έχουμε Τζολάκι, Λίρατζι, Φαουστίνο, Βασιλιάδη, Γιούση, Βαΐτσι και Μάουρι. Γιατί είναι κύπελο και πρέπει να έχουμε δύο παίκτες K20. Οπότε ο Βαΐτσι και ο Μάουρι μπήκανε. Και για τον Ολυμπιακό, Αρμπολέδα κατά τα δοκάρια, Τιέρι Κοερέια δεξιά, Καρμόνα, Τζάβαν και Άλεξ Μορένο στην άμυνα, Μπιζόλι, Μπρούνο Κώστα και Γκράση στη μεσαία γραμμή, Ζήφκοβιτς δεξιά, Ποντένς αριστερά και στην κορυφή ο Γκουίκαν, ο οποίος τι είναι, ωραίο παιχτάκι. Ωραίο παιχτάκι, δεν έχει καλά τελειώματα βέβαια. Έχει και εκείνος κάποιους παίκτες στο μπάγκο ο Ολυμπιακός. Θέλουμε να κάνουμε τον double, θέλουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο, ένα ακόμα κύπελο. Ξεκινάει το match, στο πλάγιο ο Ποπόφ, δίνει στον Νταμπό, 15-3, Λίβιο Μαρτίν, Σαλμάντα, 15-3, η σέντρα δεν ήταν καλή, δεν πέρασε καθόλου και βγαίνει στην κόντρα τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ποντένσε.
από τα αριστερά, ο οποίος δίνει στον Γκουίκαν, ο οποίος θα κάνει το σουτ. Μπάλα όμως μακριά, έξω από τα δοκάρια του Κριστιαν Ναβάρο. Το πεντάλεπτο είμαστε. Δεν σας έδειξα τα μάτς που έπαιξα μόνος μου, αλλά κερδίσαμε και στα τρία, σας έδειξα την τελική βαθμολογία. Εντάξει, θα το δείξω μετά το μάτς αυτό, το πρόγραμμα, πώς πήγε. Στο 20, μέχρι τώρα έχουμε κάνει κάποια σουτάκια, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο από θέμα τελειωμάτων. Ναβάρο, η μπάλα επιστρέφει στα πόδια του, δίνει στο Ματσίμα, εκείνος αριστερά στον Ίτερ, ανεβαίνει ο Ίτερ, του αφήνει πάρα πολύ χώρο, μπαίνει μέσα στην περιοχή και συγκλίνει κιόλας, θα τη φέρει στο δεξί για να σουτάρει. Εντάξει, τώρα όταν το αριστερό μπακ μπαίνει και συγκλίνει και σουτάρει με το δεξί, δεν θα πάει καλά. Ποποφ, δίνει στον Αλμάντα, εκείνος με πλάτη, δίνει στον Ταμπό. Ταμπό, ψηλή παλιά για τον Ίτερ, ο οποίος γυρνάει στον Ταβάρες, 1-0 από τον Μπρούνο Ταβάρες. Το 29, 12ο γκολ του Μπρούνο Ταβάρες στη χρονιά, έχει έρθει από Γενάρη κιόλας. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένη η μεταγραφή του μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι από τα 12 γκολ που έχει βάλει, τα 6 είναι 2 hat-trick που έχει κάνει σε 2 μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κυρίως στο πρωτάθλημα έπαιξε ο Μπρούνο Ταβάρες. Στην Ευρώπη νομίζω δεν είχε προλάβει να δηλωθεί κιόλας, δεν μπορούσαμε να το δηλώσουμε. Εδώ ευκαιρία. Απαπαπαπαπαπα, τι πήγε να γίνει το 2-0 εκεί πέρα. Στο 40 είμαστε, θα απαιτήσω περισσότερα. Ναβάρο δίνει στον Μπεσό, ο Μπεσό δίνει στον Λίβιο Μαρτίνς, εκείνο στον Αλμάντα, ο Νταμπό αριστερά στον Ταβάρες, συγκλίνει και φέρνει την μπάλα στο άλλο του πόδι, χάνει την μπάλα και ο Ποντένσε βγαίνει στην κόντρα τώρα, αλλά η άμυνά μας έχει γυρίσει και τον έχει κλείσει. Άλεξ Μορένο, Ποντένσε μια ψηλή παλιά, ο Ίτερ καθαρίζει, δίνει στον... στον Μπρούνο Ταβάρες, ναι, ξαναπήρε ο Ίτερ και τώρα ο 13 από τα δεξιά θα κάνει το σουτ ψηλά, ψηλά, κακό σουτ, μέτριο σουτ βασικά, ψηλά πάνω από την εστία. Για να δούμε το corner με τον Ταβάρες, είναι καλά εκτελεσμένο, ο Νταμπό παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα όμως πάνω από τα goal post. Μου λέγατε για το Βασιλιάδη, γενικά άμα θέλετε έτσι λίγο να κάνουμε μια κουβεντούλα. Μου λέγατε για το Βασιλιάδη. Ναι, δεν εντυπωσιάστηκα, ούτε εγώ μπορώ να πω, αλλά δεν το ήξερα αυτό πριν τον πάρω και δεν τον είχα δοκιμάσει καθόλου φέτος. Οπότε βασικά τον είχα δοκιμάσει μόνο στην Εθνική. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία, παραλίγο να κάνουμε το 2-0. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι όμως μετά από τη λάθος απόκρουση του Αρμπολέδα. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Λοιπόν, τον είχα δοκιμάσει μόνο στην Εθνική σε ένα save με το μοραγικό στο Twitch, αν θυμάστε. 2-0 από τον Μπεσό, που μάλλον κλειδώνει το μάτς εδώ πέρα. Έκτο γκολ από τον Λόικ Μπεσό, που πλέον τον έχουμε δικό μας, είναι αγοραστός και γι' αυτό παίζει και δεν παίζει ο Φαουστίνο. Γιατί ο Φαουστίνο το καλοκαίρι θα αποχωρήσει, δεν θα τον ανανεώσω τον δανεισμό του, θα τον αγοράσω. Θα αποχωρήσει και ο Μπεσό είναι ο βασικός μας φορ. Συγγνώμη, αμυντικός, τι λέω. Και που λέτε, ήθελα να τον δοκιμάσω, ήταν ευκαιρία και πιστεύω ότι αυτές τις ευκαιρίες πρέπει να τις παίρνω. Για πέναλτι εδώ από τον Κορέα. Το 2-0 θα γίνει λογικά 3-0. Να δούμε, βέβαια είναι μεγάλη ευκαιρία. Με τον Αλμάντα να το εκτελεί. Παίρνει φόρα, εκτελεί 3-0 στο 64. Τυπική διαδικασία νομίζω τα υπόλοιπα λεπτά του μάτς. Από το 64 και μετά. Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω. Ναι, και εγώ δεν έμεινα τρομερά ικανοποιημένος. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και χάλιας. Τώρα, όσον αφορά τον Νταμπό. Παιδιά, όσοι έχετε δει το save μου με την Μπαρτσελόνα, ξέρετε τι παίχτης είναι ο Νταμπό. Είναι καλός παίχτης γενικά, εδώ πέρα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να ξαναμπεί στο παιχνίδι ή να βάλει τον γκολ της τιμής, ό,τι προτιμάτε από τα δύο, στο 3-1. Κάτσε να κάνουμε και καμιά αλλαγή. Θα βγει ο Μπεσό, θα μπει ο Λέβη Φαουστίνο, το τελευταίο του μάτς με τη φανέλα της Μαύρης Τίελας, να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα. Θα βγει ο Γκρίγουδια, μπει ο Τζιανφράνκο Μάουρη και θα βγει και ο 13 για να μπει ο Δημήτρης Βαΐτσης. Να βάλουμε τα δύο τα παιδιά τα K20, εννοείται, να τους δώσουμε την ευκαιρία να παίξουν σε ένα τελικό έτσι στην καριέρα τους. Έχουν μέλλον βέβαια και οι δύο. Ο Βαΐτσης σε εμάς, ο Μάουρη θα επιστρέψει λίγο κάποια στιγμή στην Τότενα, μα που τον έχουμε δανεικό. Μάουρη από τα δεξιά ανεβαίνει, γυρνάει πίσω στον Ποπόφ, τώρα στο Λίβιο Μαρτίνς, στον Νταμπό. Στον Αλμάντα, εκείνος στον Ίτερ, θα βγάλει τη σέντρα ο Ίτερ, κεφαλιά από το Μάουρι, 4-0, τρίτο γκολ του Τζιανφράκο Μάουρι στη χρονιά, μπήκε αλλαγή, σκόραρε κιόλας, σούπερ σάβα αλήθειας, ο Τζιανφράκο Μάουρι είναι εξαιρετικός, δεν έχει πάρα πολύ καλό balance όμως,
και αυτό είναι λίγο που τον χαλάει. Αλλιώς είναι εξαιρετικός φορ, πραγματικά. Το μάτς και αυτό, τυπική διαδικασία, το 4-0 με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό δεν σας δείχνω μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, χώρια, μάτς κυπέλου κτλ. Είμαστε νταμπλούχοι Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τρίτο συνεχόμενο κύπελο, τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, τρίτο συνεχόμενο double. Η κυριαρχία μας στην Ελλάδα παραμένει. Το πανηγυρίζουμε μπροστά σε περίπου 11.000 οπαδούς μας. Όπως βλέπετε, 58.000 ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έτσι κι αλλιώς το fan base του Ολυμπιακού είναι τεράστιο σε σχέση με εμάς και με τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πολύ κόσμο, εννοείται. Οπότε, πάρα πολύ καλή χρονιά και η φετινή, και γι' αυτό το λόγο δεν σας δείχνω, ρε παιδί μου, τα ελληνικά μα, δεν έχει νόημα. Σας δείχνω ένα τελικό κυπέλλου στο τέλος της χρονιάς και αυτό. Κυρίως γιατί κάθεται κιόλας το τελικό κυπέλλου, δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί με κάποιο άλλο μάτς. Δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδί μου, αλλιώς να δείξω κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο μέσα από τη χρονιά, διότι η διαφορά ποιότητας στην Ελλάδα, σε ολονών μας τα save, από τη στιγμή που θα πάρεις το πρώτο σου πρωτάθλημα, από τη στιγμή που θα κάνεις την πρώτη σου πορεία στην Ευρώπη, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Εδώ βλέπουμε και μια γενική εικόνα του ΟΑΚΑ. Θα μπορούσε να ήταν, τρία διαζώματα βέβαια. Το στέγαστρο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι με βάση το μάνατζερ ψήλο μοιάζει. Δεν έχει στίβο, γιατί κάνει ένα γήπεδο, δεν έχει στίβο στο μάνατζερ. Οπότε, τρίτο συνεχόμενο double, μπράβο στην ομάδα και τώρα πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, σήμερα είδαμε το μάτς με τον ΠΑΟΚ 4-0, περάσαμε στον τελικό, έπαιξαμε τον Πανελλικό, κέρδισε 1-0, έπαιξαμε τον Όφη, κέρδισα 0-4 μέσα στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, κέρδισα και 3-0 την ΑΕΚ και είδαμε και το μάτς με τον Ολυμπιακό στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, 4-0 και αυτό. Γενικά το 4-0 μας πάει, ρε παιδί μου, είναι τα ρήφα μας. Σήμερα σε όσα μάτς έπαιξα, γκολ δεν φάγαμε. Βάλαμε 5 και 4, 9 και 3, 12 και 4, 16 γκολ σε 5 αγώνες. Κάτι παραπάνω από 3 γκολ ανά αγώνα, καλά είναι. Λοιπόν, θα σας πάω εδώ πέρα τώρα εγώ. Θα σας αφήσω εδώ πέρα στην οθόνη αυτή για να δείτε το roster και τα νούμερα των παιχτών, έτσι ώστε να πάτε στο καρφιτσωμένο σχόλιο από κάτω και να ψηφίσετε τους κορυφαίους σας για την χρονιά που μας πέρασε, η οποία χρονιά τελείωσε με ένα ακόμα double, δηλαδή ένα πρωτάθλημα ακόμα τρίτο, ένα κύπελο ακόμα τρίτο, μία ακόμη πορεία στους 8 του Champions League, και συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε, θα φύγω λίγο από εδώ και θα ξαναεπιστρέψω, μπορούμε να δούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένατη στην κατάταξη, οπότε το πρώτο γκρουπ ίσως είναι κοντά με μια-δυο χρονιές ακόμα καλές. Και αν πάμε να δούμε και στους συλλόγους, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη 40η θέση της κατάταξης της UEFA, πίσω από τον Ολυμπιακό. Έχουμε να βγάλουμε τρεις μηδενικές χρονιές, η οποία πρώτη μηδενική χρονιά θα βγει του χρόνου. Και έχουμε παίξει ουσιαστικά τρεις χρονιές στην Ευρώπη. Εδώ είναι η χρονιά του Conference, η χρονιά η περσινή στους 8 του Champions League και η χρονιά η φετινή στους 8 του Champions League. Όπως βλέπετε, έχουμε μαζέψει 45 βαθμούς. Και του χρόνου, μέχρι πριν την φετινή χρονιά, είχαμε μαζέψει 45 βαθμούς, 26 και 19, και του χρόνου θα έχουμε μαζέψει 66. Οπότε του χρόνου, αν πατήσω αυτό εδώ, τέλος πάντων δεν θα τη δείξει την κατάταξη σωστά, θα πάμε στην 25η θέση, 26η θέση στην Ευρώπη. Οπότε, βγάζοντας μηδενικές χρονιές και κάνοντας πάνω από 15 βαθμούς κάθε χρόνο, σε δύο χρόνια πιστεύω ότι την πρώτη δεκαπεντάδα μπορούμε να τη χτυπήσουμε. Αν δείτε περίπου, η πρώτη δεκαπεντάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 88 βαθμούς, στους 95-98 βαθμούς εκεί περίπου. Οπότε με 30 βαθμούς ακόμα και παραπάνω, για 15 σου λέω μίνιμου, μπορούμε με γύρω στους 100 βαθμούς να πιάσουμε την πρώτη εκατοστάδα, την πρώτη δεκαπεντάδα. Το οποίο αυτό είναι σίγουρο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Πιστεύω ότι και του χρόνου από την 26η θέση θα είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, έστω και οριακά. Εξαρτάται βέβαια ποιες ομάδες πήραν πρωτάθλημα στις χώρες τους, οι οποίες εντάξει δεν μας ενδιαφέρει το να το δούμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε οριακά στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ή στην κορυφή του τρίτου, ή οριακά στο τέλος του δεύτερου. Και σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια και αναπτύσσεται η ομάδα μας και κάνουμε πορείες και βοηθήσει καμιά άλλη ελληνική ομάδα γενικά με κάποια πορεία,
να χτυπήσουμε και το πρώτο group δυναμικότητα στο Champions League ως χώρα. Λοιπόν, επιστρέφω πίσω στο squad. Εδώ πέρα είναι τα νούμερα των παιχτών. Θα πάτε κάτω στο γραφετσωμένο σχόλιο και θα ψηφίσετε τους αγαπημένους σας παίχτες. Θα έχετε τρεις επιλογές για κάθε, για κάθε κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι τερματοφύλακες και αμυντικοί. Και επιλέγετε έναν που θα πάρει 5 ψήφους, έναν που θα πάρει 3 ψήφους και έναν που θα πάρει 1 ψήφο. Όχι 2 σε κάθε κατηγορία ή 15, έναν. Ωραία, αλλιώς δεν θα μετρήσει η ψήφο σας και απλά δεν θα τη λάβω υπόψη μου και θα τη διαγράψω. Να το ξέρετε. Μετά, στους μέσους και στα δεκάρια θα ψηφίσετε πάλι έναν που θα πάρει 5 ψήφους, έναν που θα πάρει 3 ψήφους και έναν που θα πάρει 1 ψήφος. Και στους επιθετικούς, center for και ακραίους δηλαδή, όσοι δηλαδή εδώ πέρα έχουν attack, όπως βλέπετε, είναι, θα ψηφίσετε έναν που θα πάρει 5 βαθμούς, έναν που θα πάρει 3 και έναν που θα πάρει 1. Θα βγάλω την τελική κατάταξη μέχρι το επόμενο επεισόδιο και τη Δευτέρα, εννοείται, θα το δείτε εδώ πέρα στο βίντεο της Δευτέρας που θα βγει με τη Μαύρη Θύελλα. Αυτή ήταν η χρονιά, αυτή ήταν η έκτη μας χρονιά στην Μαύρη Θύελλα. Είμαστε προπονητές για 6 χρόνια. Έχουμε κατακτήσει ένα Conference League, έχουμε πάρει 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελα και έχουμε πάει και 2 φορές στους 8 του Champions League. Η σειρά βρίσκεται κάπου στη μέση της. Γενικά hype υπάρχει, γιατί δείχνουμε τα ευρωπαϊκά μάτς και όχι τόσο πολύ την Ελλάδα. Στην Ελλάδα απλά παίζουμε και εγώ τα περνάω μόνος μου γιατί πρέπει να παίξουμε. Έτσι γίνεται σε όλα τα ελληνικά saves. Οπότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η φετινή χρονιά, πώς σας φάνηκε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή όλα τα social media του καναλιού, το Instagram κυρίως. Ακολουθήστε βρε στο Instagram, μην είστε πληβοί και βασικές. Alex Mora Gaming στο Instagram, κάντε με follow για να ενημερώνεστε με stories κτλ. Τι γίνεται στο κανάλι, πότε έχουμε live, πότε έχουμε καινούργιο επεισόδιο και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολος τρόπος να σας ενημερώνω για τα πάντα και φυσικά στο Discord για ό,τι απορία έχετε, για ό,τι συζήτηση θέλετε να κάνουμε και ουσιαστικά σαν τσάτρε, παιδί μου, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες, να πούμε δύο πράγματα. Σας περιμένω και εκεί πέρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στις 6 ώρα θα έχει live στο Twitch. Καλή πρωτομαγιά σε όλους, καλό μήνα. Και όλα αυτά, καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι το οποίο πλησιάζει σιγά σιγά. Ελπίζω να αφήσουμε τις δύσκολες μέρες πίσω μας και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σας περιμένω σε 6 ώρα στο Twitch να με παρακολουθήσετε εκεί πέρα, να τα πούμε στο live με ανεργία Νικολόντα Αλέφατο και Juventus πλέον, όπου διεκδικούμε με ένα roster τρομερό 350 εκατομμυρίων ευρώ μισθών, Champions League και πρωταθλήματα και treble και τέτοια πράγματα. Ελάτε γιατί έχει πολύ φάση. Κάθε μέρα σχεδόν είμαστε εκεί πέρα, στο Twitch στις 6 ώρα. Αυτά από εμένα, ελπίζω να διασκεδάσατε όση ώρα παρακολουθήσατε και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από μένα.